Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπαντονίου. Κύριε Παπαντονίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και δεχτήκατε να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ που βρέθηκε σε λογαριασμό της συζύγου σας στην Ελβετία. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κανάκη, που με βοηθάτε να μάθω και εγώ τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Τι θα πει τώρα αυτό το με βοηθάτε να μάθω, κύριε Παπαντονίου, μας κοροϊδεύετε. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι. Θέλετε να μας πείτε ότι δεν ξέρετε που βρέθηκε το 1 εκατομμύριο ευρώ? Ακούστε να δείτε, κύριε Κανάκη, γιατί σας βλέπω λίγο επιθετικό. Ναι. Είτε 1 εκατομμύριο ευρώ, είτε 1 ευρώ για μένα και τη σύζυγό μου, το ίδιο πράγμα είναι. Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Μάλιστα, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πείτε μου τώρα που βρέθηκε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Περιμένω βέβαια να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση, αλλά ίσως βέβαια. Ίσως βέβαια πάει κάπου το μυαλό σας. Ίσως να φταίνε τα τάπερ. Τα τάπερ? Ναι, τα τάπερ. Τα τάπερ που βάζουμε μέσα το φαγητό. Ναι, ναι. Αυτά που είναι φοβερά, διατηρούν το φαγητό φρεσκότατο. Που είναι. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και το συσχετίζω. Διότι η σύζυγός μου οργανώνει τακτικά επιδείξεις τάπερ, οι οποίες ομολογουμένως ήταν το talk of the town. Και ίσως τα κέρδη τα κατέθετε στην Ελβετία. 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδη από τα τάπερ, κύριε. Τι να σας πω, κύριε Κανάκη, εκτός αν συσσωρεύτηκε το χαρτζιλίκι των παιδιών. Το χαρτζιλίκι των παιδιών. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, η γυναίκα μου είναι πολύ αυστηρή γυναίκα. Και κάθε φορά που τα παιδιά κάνανε σκανδαλιές, τους κρατούσε το χαρτζιλίκι. Βέβαια, έτσι εξηγείται. Έχετε δίκιο, κύριε Παπαντονίου, έχετε δίκιο. Ίσως και τα ίδια τα παιδιά στον κουμπαρά τους να μάζεψαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν και διακρίνω μια ειρωνία, κύριε Κανάκη, διόλου απίθανο. Βέβαια, δεν μπορώ να το κρύψω. Είναι και η σύζυγός μου δραστήρια γυναίκα. Αυτό τώρα τι ακριβώς συμβαίνει όταν λέτε δραστήρια γυναίκα, τι εννοείτε? Σας παρακαλώ, με πιέζετε, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να εκθέσω τη γυναίκα μου, αλλά. Άντρας είστε κι εσείς, ελάτε στη θέση μου. Κύριε Παπαντονίου, ειλικρινά στεναχωριέμαι που σας βλέπω έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνω σε ποια θέση, τι εννοείτε. Τι ποια θέση, κύριε Κανάκη, τι δεν καταλαβαίνετε δήθεν, πως μια γυναίκα αποκτά 1 εκατομμύριο ευρώ χωρίς να καταλάβει τίποτε ο χαζός ο άντρας της. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε το δράμα μου. Καλά, κύριε Παπαντονίου, δεν έχετε το Θεό σας. Δηλαδή, υπονοείτε κάτι τέτοιο προκειμένου να δικαιολογήσετε το 1 εκατομμύριο ευρώ? Υπονοείτε κάτι τέτοιο για τη γυναίκα σας? Σας παρακαλώ, κύριε Παπαντονίου, με το χέρι στην καρδιά, πείτε μου επιτέλους. Όλα αυτά που ψιθυρίζονται για εμπλοκή σας στις μίζες των υποβρυχίων δεν είναι πιο αληθοφανή από ό,τι μας έχετε πει μέχρι τώρα? Αν είναι δυνατόν, κύριε Κανάκη, εδώ τόση ώρα σας παραθέτω αδιάστητα στοιχεία για τις επιδείξεις τάπερ, για το συσσωρευμένο χαρτζιλίκι των παιδιών, για την αχαλήνωτη κοινωνική δραστηριότητα της σύζυγου μου και εσείς πλάθετε σενάρια επιστημονικής φαντασίας για τα εξοπλιστικά και για τις μύδες και για τα υποβρύχια. Δεν μπορώ. Δεν συζητάω άλλο. Με μυθομανείς δημοσιογράφους. Αποχωρώ. Ο Παπαντονίου φεύγει. Ναι, ναι, τους χαιρετισμούς στη γυναίκα σας. Θα δώσω.